Ποιος αρχίζει στο ρυθμό της επικαιρότητας. Η επικαιρότητα που δεν είναι τόσο καλή. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το μέλλον, στο οικονομικό τουλάχιστον τομέα της Ευρώπης. Και μιλάμε για την Ευρώπη πλέον και όχι μόνο την Ελλάδα, καθώς βλέπουμε το Eurogroup ετοιμάζεται να πάρει κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν. Έχουμε τον κύριο Τράγκη να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μαθαίνουμε όλοι ότι τις επόμενες μέρες ίσως να μιλήσει, αν και όλα δείχνουν ότι θα μιλήσει μετά τις γερμανικές εκλογές. Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι ότι πλέον η γερμανική γραμμή λέει ότι τα κράτη δεν θα έχουν συμμετοχή στις προβληματικές τράπεζες και θα υπάρχει κούρεμα καταθέσεων αν στη συνέχεια των πραγμάτων, γιατί όπως όλα δείχνουν, πρώτα θα υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις, αν μπορέσουν να δοθούν με συμμετοχή των ιδίων κρατών ή ακόμα και με συμμετοχή των μετόχων. Και μετά θα πηγαίνουμε σε κούρεμα. Κάτι που βέβαια προβληματίζει. Προβληματίζει πάρα πολύ την Ευρώπη. Προβληματίζει γιατί η Γαλλία βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση. Βέβαια, μαθαίνουμε ότι αρχίζει και υπάρχει μία κόντρα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Θα δούμε. Είναι ειδήσεις πριν από περίπου μία ώρα που έρχονται από το Παρίσι. Από την άλλη, έχουμε σήμερα κάποιες εξελίξεις στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Καθώς ο κύριος Σόιμπλε βγήκε έτσι με γρήγορα και με ένα αυταρχικό ύφος, είπε ότι δεν τίθεται θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Βέβαια, ίσως να έχει δίκιο ο κύριος Σόιμπλε, αλλά είναι θέματα νομικά που δεν μπορεί κανείς υπουργός οικονομικών να τα κρίνει, αλλά άπτονται άλλης πολιτικής, μάλλον υπουργών εξωτερικών και είναι νομικά θέματα διεθνούς δικαίου. Βέβαια, ο κύριος Σόιμπλε έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι, οπότε αποφασίζει και λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη και ένα αναγνωρισμένο καθηγητή για θέματα και εκπαίδευσης αλλά και εξωτερικής πολιτικής. Πάμε στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύγκλιτος των καθηγητών του ΤΕΙ Καβάλας για το μέλλον του εξαμήνου. Το νέο λιμάνι και η διεξαγωγή του αεροπορικού σοου απασχόλησαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Έκλεισε το θέμα του δημοσιονομικού κενού. Ριμουλκό του πολεμικού ναυτικού απομάκρυνε από το λιμάνι της Καβάλας το πυροσβεστικό πλοίο. Τέλος εποχής για το Μαρκόπουλος. Επίσκεψη του καθηγητή Γιάννη Βαλινάκη, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων πρόθεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και της Νομικής Σχολής στη Βόρεια Ελλάδα. Νέος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Καλατζής. Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας Καθαρισμού Let's Do It Greece 2013. Εκδήλωση με θέμα ενδοσχολική, ψυχολογική, λεκτική, ενδοοικογενειακή βία από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γενικού Λυκείου Καβάλας. Συνάντηση επαγγελματικών φορέων για τις σχολές μαθητείας ΕΠΑΣ του ΑΕΔ Καβάλας. Συνεχίζεται ο κύκλος αναγνώσεων για τα 100 χρόνια ελεύθερη Καβάλα. Ποιητικά αποσπάσματα από το Διαμαντή Αξιώτη. Παρουσίαση της παράστασης Καημένε μου Μάρκ. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο, μετά τις κυριότερες ειδήσεις που θα έχετε την χαρά να τις δείτε με μεγάλη ανάλυση και πάντα με εγκυρότητα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου περιφερειακού σταθμού της τηλεόρασης Μακεδονίας Τράκης, με τον Γιάννη Κομνινό, να έρθουμε στο στούντιό μας, όπου έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, κοσμήτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης της Κύπρου. Καλησπέρα, κύριε Βαλινάκη. Καλησπέρα. Και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διατελέσατε Υφυπουργός Εξωτερικών σε μία περίοδο που τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν δύσκολα. Τότε πάρθηκαν γενναίες αποφάσεις. Είναι μία βέβαια κουβέντα που θα την κάνουμε σε επόμενη εκπομπή και σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τα θέματα του Πανεπιστημίου Νεάπολης στην Κύπρο, στη μαρτυρική Μεγαλόνησο, που βλέπουμε ότι μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά κρατά ψηλά τη σημαία, της εκπαίδευσης τουλάχιστον. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το αρχικά για τη σχολή, για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, τι είναι, τι ακριβώς κάνει, τι μπορούν να βρουν εκεί οι φοιτητές από την Ελλάδα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο στούντιο και τον σταθμό σας. Είμαι εδώ και λίγο καιρό στην Κύπρο, μετά από την παρέτησή μου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την παραμονή μου για λίγο στο Λονδίνο, στο London School of Economics. Μου πρότεινα λοιπόν να γίνω κοσμήτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου Νεάπολης, ένα ιδιωτικό και πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ήδη τους πρώτους φοιτητές στο νομικό τμήμα. Ασφαλώς το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει και άλλες σχολές όπως αρχιτεκτονική, ψυχολογία,
θεολογία, δίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, λογιστική, τα περισσότερα από τα μαθήματα, από τα πτυχία που δίνει ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Και χαίρομαι γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Κύπρο και το κράτος στην Κύπρο συνεργάστηκαν για να κάνουν την Κύπρο ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Κάτι που εμείς δεν τα καταφέραμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το Σύνταγμα. Και άρα η προσπάθεια εδώ, όποια και αν είναι, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν μπορεί να περιβληθεί το χαρακτήρα ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Όταν λέμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να έχουμε υπόψη μας ότι ελέγχεται πλήρως από το κράτος, αξιολογείται κάθε μέρα για να τρέξεις ορισμένα προγράμματα. Όλα αυτά που ζητάς να τρέξεις, πρέπει πρώτα να σε αξιολογήσουν επιτροπές καθηγητών από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, από την Αμερική, όχι Κύπροι ή Ελλαδίτες μόνο, γιατί βεβαίως και αυτοί συμπεριλαμβάνονται στις επιτροπές, έτσι ώστε το πρόγραμμά σου να είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας. Και εγώ χαίρομαι γιατί είμαι σε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει υψηλή ποιότητα, προσφέρει σταθερές σπουδές, γιατί νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε κάτι σημαίνει αυτό, το να πηγαίνεις κάθε μέρα που έχεις μάθημα και να κάνεις το μάθημα, να είναι όλα στη θέση τους και να τελειώνεις την ώρα σου το πτυχίο σου, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι προχωράς καλά στις εξετάσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι πολλές φορές ζητούμενα στην ελληνική εκπαιδευτική σκηνή. Υπηρέτησα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για πολύ καιρό και μάλιστα πολλά πανεπιστήμια. Και λυπάμαι λοιπόν που στην Κύπρο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα όλες οι οικογένειες ζορίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε χαμηλά δίδακτρα, τα μειώσαμε στο 50%. Περίπου δηλαδή, που κυμαίνονται. Στο επίπεδο των 5.000 ετησίων, ένα χρόνο. Συγχωρείτε. Ένα χρόνο δηλαδή, τα δίδακτρα είναι 5.000. 5.000 ετησίως. Και μάλιστα εγγυόμαστε ότι όσοι γραφτούν φέτος θα έχουν αυτή την τιμή και για την τετραετία. Τις 5.000 ευρώ τι περιλαμβάνουν? Είναι σπουδές μέσα, τα πάντα που αφορούν τις σπουδές, και μιλάμε για σπουδές που γίνονται, δηλαδή τα μαθήματα που διδάσκονται από καθηγητές πανεπιστημίου, καταξιωμένους διεθνώς. Η εκπαιδευτική ύλη, τα βιβλία, τα πάντα όλα. Ναι, έτσι, πρόκειται για ένα πραγματικό πανεπιστήμιο, στήθηκε από την αρχή ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και το λέω αυτό γιατί μερικοί που εμφανίζονται ως ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μετεξελίξεις κολεγίων ή άλλων παρατημάτων του εξωτερικού που λειτουργούν με franchise. Εμείς φτιάξαμε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο με καθηγητές πανεπιστημίου, άρα είναι πολύ υψηλού επίπεδου η κατάρτιση για τα παιδιά, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μπορούμε ακριβώς και δίνουμε με προσιτά δίδακτρα αυτού του επίπεδου την διδασκαλία, και προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Να πω μάλιστα ότι τα μεταπτυχιακά τα κάναμε έτσι ώστε κάποιος που είναι εργαζόμενος και ειδικά από την Βόρεια Ελλάδα και κοντά στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι υπάρχει κατευθείαν αεροπορική πτήση από την Θεσσαλονίκη στην Πάφο, μάλιστα κάθε μέρα τώρα που μιλάμε, σήμερα έχει 2 πτήσεις την ημέρα από τη Θεσσαλονίκη στην Πάφο, να μπορεί λοιπόν ένας εργαζόμενος εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη να μπορεί να πάρει το αεροπλάνο μία φορά τον μήνα, μια Παρασκευή, να κάνει ένα τριήμερο μεταπτυχιακό. Αυτό επί 4 φορές το κάθε εξάμεινο, δηλαδή σύνολο περίπου 8 φορές, και μέσα σε ένα χρόνο να έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό που είναι πλήρως φυσικά αναγνωρισμένο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία να πας στην Κύπρο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι ελληνόφωνα όλα τα τμήματα. Μιλάμε το δηλαδή κόστος είναι πολύ στα ελληνικά, διδάσκουμε στα ελληνικά. Είναι μια πολύ φιλική χώρα, είναι μια αδερφή χώρα. Είναι σαν να αισθάνεται κανείς ότι είναι στην ίδια του τη χώρα. Το κόστος λοιπόν δεν είναι υψηλότερο από το να πας σε μια άλλη ελληνική πόλη. Και θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλότερο από πολλά από τα τμήματα που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, ουσιώδες αντικείμενα. Εμείς προσπαθούμε να διδάσκουμε αντικείμενα σπουδών που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, που μπορεί το παιδί τελειώνοντας να βρει πολύ πιο εύκολα δουλειά. Και αυτό είναι βέβαια σε μια εποχή που η ανεργία χτυπάει επίπεδα ρεκόρ, πάρα πολύ σημαντικό για κάθε οικογενειάρχη. Υπάρχει και μια, αν θέλετε, φιλική οικογενειακή ζωή, διότι υπάρχει εστία μέσα στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά κοιμούνται στην εστία, δίπλα στα ίσως. Η εστία είναι εξτρά το κόστος. Ναι, έχει κανείς τη δυνατότητα με 300 ευρώ το μήνα να έχει και την. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή για την Κύπρο. Ναι, την, και περιλαμβάνει μέσα και το ίντερνετ, περιλαμβάνει και την καθαριότητα, όλα αυτά που, να το πω έτσι, ξενοδοχειακού επίπεδου υποστήριξη, δεν είναι απλά θέρμανση, ένα δωμάτιο. Ακριβώς. Θέρμανση, ψήξη, 300 ευρώ. Κλιματισμό το καλοκαίρι, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, ξέρετε. Έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν υπάρχει. Και να διευκρινίσω εδώ ότι έχουμε την πλήρη αναγνώριση βεβαίως και από τις κυπριακές αρχές, αλλά και από το ΔΟΑΤΑΠ. Έτσι, τα
στοιχεία είναι πλήρως αναγνωρισμένα. Μάλιστα τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν, στη δική μας την περίπτωση στη νομική, το πρόγραμμα σπουδών των νομικών σχολών. Συνεπώς, ένας φοιτητής που τελειώνει την τετραετή φοιτηση στα νομικά μπορεί να γραφτεί πλέον για εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο. Οι προϋποθέσεις ποιες είναι κάποιος για να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο του Νεάπολης, στην νομική σχολή? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε απορριπτικοί για φοιτητές οι οποίοι είχαν μια ατυχία στις πανεπιστημιακές εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ως γονείς πόσο πολλές φορές τυχαία ένα παιδί μπορεί να στερηθεί του μέλλοντός του από μια ατυχία στις εξετάσεις. Η ψυχολογία σήμερα στις μέρες μας δίνει ότι καλύτερο για να φοιτητή. Όλοι έχουμε πέρασει από τέτοιες καταστάσεις και γνωρίζουμε και στο περιβάλλον μας άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε, θεωρώντας ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μια ευκαιρία, να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να πάρουν πραγματικά υψηλού επίπεδου μόρφωση, χωρίς από την άλλη μεριά να υποστούν αυτήν την ταλαιπωρία που πολλές φορές συνοδεύει τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Διότι ασφαλώς είναι πολύ πιο δύσκολες αυτές οι εξετάσεις και μακάρι τα παιδιά να μπαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν όμως υπάρχουν ταλέντα τα οποία για λόγους ατυχίας μένουν απ' έξω, εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν ένα μέλλον και να αντιμετωπίσουν την σημερινή κρίση ανεργίας με πολύ υψηλότερα και πολύ καλύτερα εφόδια. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στο κομμάτι τώρα της προϋπηρεσίας σας, σαν Υφυπουργός Εξωτερικών. Μια δύσκολη περίοδος, ομολογουμένως, 2004-2009. Ήσασταν υπεύθυνος για πολιτικά και ευρωπαϊκά θέματα. Να πούμε εδώ, πολλοί τηλεθεατές, ότι ο κ. Βαλινάκης έχει γράψει μια σειρά έργων. Έχει γράψει, από τα κυριότερα έργα του είναι η εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, διεθνές σχέσεις και στρατηγική στην περινική εποχή. Βλέπουμε πάρα πολλά έργα ότι έχετε, κ. Βαλινάκη, πάνω στα εξωτερικά θέματα. Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο πριν μπω στην πολιτική και επέστρεψα μετά στο Πανεπιστήμιο όταν τελείωσα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήσασταν από τους λίγους άνδρες στην πολιτική που είχατε μία καριέρα, κάνατε μία παύση για την πολιτική και επιστρέψατε στην καριέρα σας. Ξέρετε, συνήθως κάπως διαφορετικά γίνονται τα πράγματα. Δεν είδα ποτέ την πολιτική ως επάγγελμα. Ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό που έζησα 5,5 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλή εμπειρία. Θα σας πω μόνο ότι χρειάστηκε περίπου 30 φορές στην καριέρα μου να παίξω το ρόλο του Πρωθυπουργού, διότι πήγα σε συναντήσεις κορυφής που δεν μπορούσε να πάει ο Κώστας Καραμαλής και τον αναπλήρωσα σε αυτές με πολύ τρακ πολλές φορές και πολύ άγχος, γιατί διαπραγματεύεσαι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά συνολικά ήταν μια τεράστια εμπειρία που πιστεύω ότι τη μεταφέρω και πολύ αποτελεσματικά στους φοιτητές που έχουν να κερδίσουν από το να μαθαίνουν πώς πραγματικά γίνεται η διεθνής πολιτική.